Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη ορθογραφίας και αριθμητικής. Λάθη από το βιβλίο της ίδιας της ζωής. Βρήκα ένα καλάθι, ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Πολλά. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη, λάθη, λάθη που αμέσως θα τα βρεις. Λάθη που θα μαντέψεις. Κι όλα στη φαντασία σου θα πας να τα γυρέψεις. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη, μα δεν θα τα πετάξω, τα λάθη τα αγαπώ. Γιατί το σωστό αν ψάξω, στο λάθος θα το βρω. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη. Κουράστηκα να διαβάζω από το πρωί. Α, ευτυχώς. Μου έχει μείνει ένα γράμμα ακόμα και τελειώνω. Α, από τον κύριο Δήμαρχο. Α, από τον κύριο Δήμαρχο. Εμπρός. Καλημέρα σας, κύριε Τελετάρχη. Α, ήρθατε, κυρία Διευθύντρια. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάντως, κάνατε πολύ καλά που ήρθατε, γιατί σας περίμενα πώς και πώς, Συμβαίνει τίποτα σοβαρό? Ναι, θέλω να κουβεντιάσουμε για τη μεθαυριανή παρέλαση, για την οποία, όπως ξέρετε, είμαι εγώ υπεύθυνος. Μα δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα. Οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι. Έχουμε κάνει τόσες πρόβες. Ναι, το γνωρίζω. Επειδή όμως το σχολείο σας θα είναι πρώτο στην παράταξη, επιβάλλεται να ξανασυζητήσουμε πώς ακριβώς θα πρέπει να περάσουν από την εξέδρα των επισήμων. Μου τα λέτε λιγάκι γρήγορα, σας παρακαλώ. Σε λίγο θα γίνει έκλειψη ηλίου και θέλω να εξηγήσω το φαινόμενο στα παιδιά. Τι ώρα είναι? Μια στιγμή. Τι γράφει εκεί? Στο λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Σάββατο. Ποιος την κρέμασε αυτή την ταμπέλα? Εσείς δεν την κρεμάσατε? Όχι, ιδέα δεν έχω. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Αχ, τι φαγούρα είναι κι αυτή. Κάποιο λάθος πρέπει να βρίσκεται εδώ κοντά. Κάποιο λάθος. Εντάξει, κυρία Διευθύντρια. Μην ανησυχείτε. Θα γίνουν όλα όπως τα είπαμε. Στο καλό να πάτε. Στο καλό. Για να δούμε τώρα τι μου γράφει ο κύριος Δήμαρχος. Μπα. Πολύ περίεργο. Πρώτη φορά ο Δήμαρχος γράφει με κόκκινο στυλό. Τι? Να μην παρελάσουν μεθαύριο οι μαθητές των σχολείων, αλλά τα ζώα της περιοχής. Παραξενιά κι αυτή. Όλοι όμως τώρα γίνονται άνω κάτω και φύγει και η διευθύντρια. Πρέπει να ειδοποιήσω αμέσως το Τρίφωνα Πορτοκαλάκι, το δημοσιογράφο των παιδιών, για να δω. Μα, άλλο περίεργο κι αυτό. Το νούμερό του είναι γραμμένο με κόκκινο στυλό. Μα, καλά, εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι το είχα γραμμένο ακριβώς από πάνω με μπλε στυλό. Τέλος πάντων, για να δούμε. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Είστε ο Τρίφωνας Πορτοκαλάκης? Όχι, ο Μανταρινάκης είμαι. Δεν με αφήνεις την ησυχία μου, άνθρωπέ μου. Φάρ' θα πήρες να μου κάνεις. Συγγνώμη, το νούμερό σας είναι 888, 888 και δύο οκτάρια ακόμη. Ακριβώς, όπως το είπες. Και δεν είστε ο Πορτοκαλάκης σίγουρα? Λάθος, κύριε, λάθος. Όταν η μύτη μου με βασανίζει, κάτι ανάποδα πηγαίνει και στραβά. Κάποιο λαθάκι εδώ κοντά μου τριγυρίζει,
του τη φαγούρα εμένα δε με ξεγελά. Τα έχω χάσει και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει με όλα τούτα τα οχτώ. Όταν η μύτη μου με βασανίζει, κάτι ανάποδα πηγαίνει και στραβά. Κάποιο λαθάκι εδώ κοντά μου τριγυρίζει κι αν δεν το βρω τούτη φαγούρα δε περνά. Κάποιο λάθος έχει γίνει, δεν μπορώ να τελεχτώ. Δεν μπορώ να τελεχτώ, δεν μπορώ να τελεχτώ. Ορίστε, ορίστε κατάσταση, η έκλειψη λίγου τέλειωσε. Και καλά να τα παιδιά δεν ήρθε να τη δει. Αχ, όπως πάει παιδιά μου, σήμερα θα την βάρω τη μύτη μου, δεν μου γλιτώνει. Είστε μέσα κύριε Τρίφωνα. Ο Κυρμανόλης, ο θηρωρός. Περάστε κύριε Μανώλη, περάστε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Σας έφερα τα κοινόχρηστα. Θα τα πληρώσετε τώρα ή θα περάσετε από το θηρωρείο? Καινούργια μόδα πάλι. Από το θηρωρείο θα περάσω και μάλλον από το θηρωρείο. Καλά είστε? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και μη χειρότερα. Λοιπόν, ή πρόκειται για καινούργια μόδα ή ο Κυρμανόλης μαθαίνει αριθμητική. Ελπίζω ο τηλεφωνικός κατάλογος να το έχει τον αριθμό του πορτοκαλάκι. Να μην είναι απόρριτος. Α, ωραία, εδώ είναι. Α. Ο δημοσιογράφος των παιδιών. Μάλιστα, λέγεται. Επιτέλους, εδώ τελετάρχης, υπεύθυνος των παρελάσεων, των δημοσίων εορτών και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας ακούω, κύριε τελετάρχη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ειδοποιήσετε τα παιδιά ότι δεν θα παρελάσουν μεθαύριο, γιατί ο κύριος δήμαρχος αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στα ζώα. Σε ποια? Στα ζώα. Για την ακρίβεια, μεθαύριο θα παρελάσουν οι κότες και τα κουνέλια. Τα κουνέ... Μα αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κύριε τελετάρχη. Τι να σας πω, κύριε Πορτοκαλάκη. Ο ίδιος ο δήμαρχος με ειδοποίησε πριν από λίγο με ένα γράμμα που μου έστειλε. Ήτανε μάλιστα γραμμένο με κόκκινο στυλό διαρκείας. Κάντε λοιπόν ό,τι σας λέω. Μα κύριε τελετάρχη, αν της έρθει κάποια κότας να γεννήσει ένα αυγό την ώρα που περνάει, ας πούμε, μπροστά από τους επισήμους, τι κάνουμε? Μ' ακούτε? Αντόκλεισε φαίνεται. Μα ο Γεμανόλης. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έξω σας ζητάει μια κυρία να περάσει. Δεν μου λες, κύριε Μανώλη, μήπως κάνεις και εσύ εξάσκηση για να παρελάσεις αύριο με τα κουνέλια? Τίποτα, τίποτα, τέλος πάντων, πες κυρίας να περάσει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μάλιστα. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, παιδιά, με όλα αυτά τα παράξενα που συμβαίνουν στις μέρες μας, θα παραξενευόμουν καθόλου να δω μια γελάδα παίζει φλάουτο ή ένα φλάουτο να παίζει γελάδα. Είναι τούτα. Αυτό λέω κι εγώ. Νάντια Γεωγραφίδου, διευθύντρια του 5,2 Δημοτικού Σχολείου. Α, χαίρομαι πολύ, Τρίφωνας Πορτοκαλάκης. Παρακαλώ, καθίστε, κυρία μου. Από ό,τι βλέπω, φαίνεσαι ταραγμένη, θα συμβαίνει τίποτα. Πολλοί δάσκαλοι παραπονούνται πως τα παιδιά είναι άτακτα. Αλλά αυτό που συνέβη στο δικό μου σχολείο ξεπερνά κάθε όριο. Ηρεμήστε, κυρία μου, και πείτε μου από την αρχή τι συμβαίνει. Και βέβαια θα σας τα πω. Όλα θα σας τα πω. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθα. Δημοσιογράφος τους δεν είστε? Ειδοποιήστε τους λοιπόν πως αν τυχόν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα... Ηρεμήστε, κυρία μου, ηρεμήστε. Όλα διορθώνονται. Πείτε μου τι ακριβώς συνέβη, σας παρακαλώ. Το βλέπετε αυτό εδώ το σημείωμα? Είναι ένα σημείωμα που το έγραψα με τα ίδια μου τα χέρια και μάλιστα με μαύρο στυλό διαρκείας. Αυτό το σημείωμα έπρεπε να περάσει από κάθε τάξη και ο δάσκαλος να το διαβάσει στα παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Εγώ, η διευθύντρια του σχολείου, σας ειδοποιώ ότι αύριο στις 12 θα γίνει έκλειψη του ήλιου. Πράγμα που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Γι' αυτό όλες οι τάξεις να βγουν στην αυλή για να σας εξηγήσω το φαινόμενο. Αν βρέξει, τότε τα παιδιά θα παραμείνουν στις τάξεις. Θαυμάσια! Τι θαυμάσια! Το σημείωμά μου αυτό, μέχρι να φτάσει στην έκτη τάξη, έγραφε άλλο τον άλλον. Και μάλιστα με κόκκινο στυλό διαρκείας. Το βλέπετε αυτό? Το βλέπω.
Λοιπόν, θέλετε να σας το διαβάσω? Διαβάστε το. Ακούστε λοιπόν. Η διευθύντρια του σχολείου σας πληροφορεί πως αύριο στις 12 θα γίνει έκλειψη του ήλιου. Γι' αυτό όλες οι τάξεις να βγουν στην αυλή. Αν βρέξει, τότε η έκλειψη θα γίνει μέσα στην τάξη. Πράγμα που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Και νομίζετε ότι το κακό σταματάει εκεί? Έχει κι άλλο. Κι άλλο. Και μάλιστα πάλι με κόκκινο στυλό διαρκείας. Ορίστε, διαβάστε το, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλο. Μια στιγμή. Αύριο στις 12 ο ήλιος θα εκλείψει την διευθύντρια μέσα στην τάξη. Πράγμα που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Αν βρέξει, η έκλειψή της θα γίνει στην αυλή του σχολείου. Έχει κι άλλο. Να δούμε λοιπόν. Αύριο στις 12, αν βρέξει, ο ήλιος θα εκλείψει όλους τους δασκάλους. Συγγνώμη. Κρίμα που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Και την έκλειψη δεν την είδε κανείς. Και κανένα από τα παιδιά δεν παραδέχεται ότι το έχει κάνει. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω τώρα. Τα υπόλοιπα να τα αναλάβετε μόνος σας. Χαίρετε. Μα κυρία μου, για ποιο λόγο μπήκατε και βγαίνετε έτσι μπουσουλώντας? Ωραία ερώτηση, μα την αλήθεια. Έτσι δεν γράφει ταμπέλα έξω από την πόρτα σας? Ποια ταμπέλα? Για ταμπέλα. Ταμπέλα στην πόρτα μου. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Ορίστε, αυτή εδώ. Παρακαλώ, μπαίνετε και βγαίνετε μπουσουλώντας. Έτσι εξηγείται, γι' αυτό ο κ. Μανώλης έμπαινε έτσι. Τι πάθατε, βλέπετε τίποτα? Μετρήστε ως τα πέντε πριν μιλήσετε. Α, γράφει κι άλλη ταμπέλα. Α, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία μου, η ταμπέλα αυτή και η ταμπέλα εδώ είναι γραμμένες με κόκκινο, όπως τα σημειωματά σας, όπως και το γράμμα του κυρίου Δήμαρχου. Α, εδώ συμβαίνει ένα μεγάλο μυστήριο που αν δεν το λύσω δεν θα ησυχάσω. Λύστε το λοιπόν και ειδοποιήστε με και εμένα. Χαίρετε. Χαίρετε. Μυστήριο, πολύ μυστήριο. Ευτυχώς που δεν ειδοποίησα τα παιδιά, αλλιώς δεν θα γινόταν ούτε η παρέλαση. Αλλά ποιος μπήκε στο γραφείο μου? Ποιος τα έγραψε όλα αυτά? Εγώ, κύριε Πορτοκαλάκη. Ποιος εσύ? Το κόκκινο στυλό διαρκείας. Κόκκινο στυλό διαρκείας, ώστε εσύ είσαι λοιπόν. Ξέρετε τι είναι να έχεις γεμάτο το ρεζερβουάρ σου με μελάνι και να μην έχεις που να το ξοδέψεις? Θέλω να πω, με εμάς τα κόκκινα στυλό κανείς δεν γράφει. Το ξέρεις πως με τα καμματά σου τα παιδιά δεν είδαν την έκλειψη, ε? Και πως κινδύνεψε να πάει χαμένη ολόκληρη παρέλαση? Το ξέρω και ζητώ συγγνώμη από εσάς, από τους δασκάλους, από τα παιδιά. Και αν ξέρατε τι έχω πάθει, μου τέλειωσε το μελάνι. Πάνω στη στιγμή που ήθελα τόσο πολύ να γράψω ένα μήνυμα. Κι άλλη σκανδαλιά? Όχι, αφήστε με να τελειώσω. Να, περνούσα από μια μικρή παραλία και την είδα να κλαίει απελπισμένη. Γιατί? Γιατί την τσιμπούσαν οι μύγες. Ήταν γεμάτη από σκουπίδια και όλες οι μύγες της γύρω περιοχής είχαν μαζευτεί εκεί. Και εσύ τι έκανες? Σκέφτηκα να γράψω μια ταμπέλα. Να τη δουν οι άνθρωποι, να έρθουν να τη βοηθήσουν. Και την έγραψες? Όχι. Μου είχε τελειώσει το μελάνι. Πράγματι, συμβαίνει πολλές φορές να ξοδεύουμε το μελάνι μας σε πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Κι εγώ, τι θα κάνω τώρα χωρίς μελάνι, κύριε Πορτοκαλάκι? Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θα πας στο κόκκινο χρώμα και να του ζητήσεις να σου γεμίσει το ρεζερβουάρ. Αδύνατον. Δεν θα με δεχτεί. Είναι πολύ αυστηρό με όσους ξοδεύουν το μελάνι ασυλλόγιστα. Έλα, θα πάμε μαζί. Θα του μιλήσω εγώ και θα σε δεχτεί. Ήταν λάθος μου, κόκκινο χρώμα. Ήταν λάθος μου. Δεν πειράζει. Χωρίς λάθος, σωστό δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν θα με τιμωρήσεις? Α, κόκκινο χρώμα. Όχι, όχι. Το λάθος πάβει να είναι λάθος για αυτόν που το εντοπίζει και θέλει πραγματικά να το διορθώσει. Έλα λοιπόν κοντά μου και ρούφα μέχρι να γεμίσεις από το μελάνι. Σε ευχαριστώ. Και τώρα θα σε τιμήσω που κατάλαβες το λάθος σου, αναθέτοντάς σου την πιο δύσκολη αποστολή. Θα κάνω ό,τι μου πεις, κόκκινο χρώμα. Τρέχα λοιπόν. Τρέχα σε όλα τα σχολεία να διδάξεις την καινούργια αριθμητική. Την καινούργια αριθμητική? Ποια είναι? Δεν την ξέρω. Άκου και μάθετε. Είναι εγώ επί εσύ. Πες το. Είναι εγώ επί εσύ. Είναι χωριό συν κάθε πόλη. Είναι χωριό συν κάθε πόλη. Είναι το καλό πλην το κακό. Είναι το καλό πλην το κακό. Είναι η γη δια του όλη. Είναι η γη δια του όλη. Το έμαθα, το έμαθα. Μπράβο, μπράβο. Και τώρα τρέχα.
Τραγούδισέ το. Γράψτο με μεγάλα λαμπερά γράμματα πάνω σε κάθε τετράδιο, πάνω σε κάθε πίνακα. Η καινούργια αριθμητική πρέπει να ηχήσει ως τα πέρατα του πλανήτη. Είναι το εγώ, επί εσύ, είναι ο χωριός, είναι κάθε πόλη. Είναι το καλό, είναι το κακό, είναι η γη, διά του όλη. Είναι το εγώ, είναι το εγώ, επί εσύ, επί εσύ, είναι ο χωριός, είναι κάθε πόλη. Είναι το καλό, είναι το καλό, είναι το κακό, είναι η γη, διά του όλη.